και τα 10 κέρατα αίδες, 10 βασιλίσεις είναι, ήτινες, βασιλείαν ούπο έλαβον, αλεξουσίαν ως βασιλείς μίαν ώραν λαμβάνουσι μετά του θηρίου, ούτι μίαν γνώμην έχουσι και την δύναμην και εξουσίαν αυτών το θηρίο διδόασιν, ούτι μετά του αρνίου πολεμήσουσι και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστί και βασιλεύς βασιλέων, και η μετ' αυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή. Λέγαμε, αγαπητοί μου, την περασμένη φορά ότι θα στραφεί ο Αντίχριστος το θηρίον με τους 10 βασιλείς, σχηματικός αριθμός, και θα πολεμήσει εναντίον του αρνίου, με τη διαφορά μόνο πως τώρα αυτός ο πόλεμος δεν θα είναι υπέρ του Αντιχρίστου. Δηλαδή, στην πρώτη περιγραφή του θηρίου στο 13 κεφάλαιο γράφει: «Και δόθη αυτό πόλεμον ποιήσε μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς». Δόθηκε, λέγει, του παρεχωρήθη, δηλαδή του θηρίου, από τον Θεό, είναι το κατά παραχώρηση θέλημα, να δημιουργήσει διωγμόν εναντίον των Αγίων, των πιστών, και να τους νικήσει, τους πιστούς. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Η νίκη του Αντιχρίστου κατά των Αγίων του Θεού ήταν τότε μια παραχώρηση, και η νίκη των Αγίων δεν ήταν βεβαίως προσκύνησης του Αντιχρίστου, αλλά υποβολήτων σε διωγμούς και μαρτύρια. Μην το ξεχνούμε, όταν λέγει θα νικήσει το θηρίον, τώρα όμως το αρνίον, ο Ιησούς Χριστός νικά τον Αντίχριστον και τις αντίθεες δυνάμεις, και η νίκη αυτή, όπως μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, μοιράζεται με τους πιστούς. Πρόκειται περί της εσχατολογικής νίκης του Χριστού και των Αγίων Του. Ο δεύτερος ψαλμός περιγράφει άριστα αυτή την ιστορική και εσχατολογική, ταυτοχρόνως βεβαίως, πραγματικότητα. Θα άξιζε πολύ ο κόπος να κάνουμε μία ανάλυση αυτού του δεύτερου ψαλμού. Παρακαλώ, παρακολουθήσατε, εφόσον μάλιστα και το ψαλτήρι το διαβάζουμε, ώστε να συνειδητοποιούμε εκείνα τα οποία διαβάζουμε στο ψαλτήρι. Ο δεύτερος ψαλμός: «Πεινατή εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, ως προς τι εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εσκέφθηκαν μάταια και κουτά και άδεια πράγματα». Από τον πρώτο στίχο μας εισάγει, αγαπητοί μου, στον πυρήνα του βιβλίου της Αποκαλύψεως, που είναι ο πόλεμος των αντιθέων δυνάμεων κατά του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας Του. Και αναφέρεται στα έθνη, ως προς τι, λέγει, εφρίαξαν τα έθνη, ως προς τι, τι έχουν να βγάλουν, αφού η εσχατολογία ανήκει ως νίκη εις το αρνίον, εις τον Ιησού Χριστόν, εις τον χριστιανισμόν, εις την Εκκλησίαν. Τι έχουν να βγάλουν με διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων, εφόσον τελικά θα νικηθούν? Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες μαζεύτηκαν επί το αυτό, στην ίδια γνώμη, τρόπον την και στον ίδιο τόπο, εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Χριστού αυτού. Προσέξτε εδώ διάκριση, εναντίον του Θεού και εναντίον του Χριστού, που δείχνει
ότι πολλοί λένε πιστεύω στο Θεό αλλά δεν δέχομαι τον Ιησού Χριστόν. Ο Χριστός είπε εκείνος που δεν έχει τον Υιόν δεν έχει τον Πατέρα. Ας είναι αυτή η διάκριση, βλέπετε, 10ος περίπου αιών προ Χριστού, διάκριση μεταξύ Θεού και Χριστού. Όχι ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά αναφέρεται στον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού με τον τίτλον Μεσσίας, Χριστός. Εδώ βλέπουμε μία συμμαχία, όπως μας διαβάσαμε στην Αποκάλυψη, οι βασιλείς με το θηρίον μαζεύονται, έχουν μία γνώμη εναντίον του Ιησού Χριστού, εναντίον του αρνίου. Εδώ έχουμε μία συμμαχία με κακών σκοπών. Τι είπαν αυτοί? Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Αυτό το αυτόν είναι του Κυρίου και του Χριστού του. Ποιοι είναι οι δεσμοί του? Είναι οι νόμοι του Ευαγγελίου. Συνεπώς, όταν λέγει ελάτε να διαρρήξουμε, σημαίνει να αποχριστιανιστούμε. Είναι όλες εκείνες οι διαβουλεύσεις των λαών, των χριστιανικών λαών, δια να επέλθει αποχριστιάνησης. Είναι κάτι που το βλέπουμε ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Σε καμιά άλλη εποχή, αγαπητοί μου, δεν σημειώθηκε ιστορικά προσπάθεια αποχριστιανίσεως ενός χριστιανικού λαού. Μπορεί ένας λαός να πήρε αιρετική φόρμα, αλλά να αποτινάξει τον χριστιανισμό, όχι. Φυσικά, όταν λέω στην εποχή μας, σημειώσατε ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον συνέβη όχι με τη διαμαρτύρηση, διότι η διαμαρτύρηση δεν είναι αποτίναξη του χριστιανισμού, αλλά αποτίναξη της διοικήσεως της Ρώμης, αλλά με την αναγέννηση, την ευρωπαϊκή αναγέννηση. Έχουμε μια προσπάθεια, εκεί είναι το ξεκίνημα της αποτινάξεως δήθεν του ζυγού του χριστιανισμού. Ότι βεβαίως η Δύσης έκανε πολλά λάθη, η διοίκηση, η εκκλησιαστική διοίκηση έκανε πολλά λάθη, αυτό είναι αμφισβήτητο, δεν τίθεται θέμα, αλλά δεν σημαίνει κατά τη λαϊκή παροιμία πονάει μάτι, βγάζει μάτι, και πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή η διοίκηση είναι διαφθαρμένη ότι θα αποτινάξουμε τον χριστιανισμό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εν τέτοιες περιπτώσεις βλέπει κανείς εδώ πως σκέπτονται να διαρρήξουν τους δεσμούς των από τον Χριστόν και τον Θεόν και να τον απορρίψουν τον ζυγόν ή τον χριστιανισμό. Ο κατοικών εν ουρανείς εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Αυτός που κατοικεί στους ουρανούς θα τους εκγελάσει. Είναι, θα λέγαμε, αυτός ο ηρωνικός τρόπος, ότι άνθρωποι, τι επιχειρείτε, είναι πολύ κουτό. Και ο Κύριος θα τους μικτηρίσει. Μικτηρίζω, θα πει πιάνω τη μύτη μου, ήταν ένας τρόπος αποδοκιμασίας, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι. Και λέγεται μικτηρίζω, πιάνω τους μικτήρες, τα ρουθούνια. Και ήταν τρόπος, σας είπα, αποδοκιμασίας. Τι σημαίνει εδώ? Ότι είσαστε τόσο ανόητοι που τα βάζετε με τον ουρανό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είσαστε καταγέλαστοι. Καταγέλαστοι. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Ποιος? Ο Θεός. Που σημαίνει έχουμε μία προπαρασκευή της κρίσεως. Όταν εν οργή, λέγει, θα στραφεί εναντίον των και με θυμό και ταράξει αυτούς, ταρακουνήσει. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, τι κλείνει αυτή η φράση? Τις τρεις επτάδες των πληγών, με σκοπό να συνέλθουν οι άνθρωποι αυτοί και να επιστρέψουν και να μετανοήσουν. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση π' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού. Ποιος εγώ? Εγώ ο Χριστός.
εγώ ο Χριστός, διότι λέγει κατεστάθη υπ' αυτού του Θεού, του Θεού Πατρός, βασιλεύς εις της Σιών. Θυμόσαστε εκείνο το όραμα, το αρνίον επί της Σιών με τις 144.000, δηλαδή παρά την λύσα και των φρίαγμων των εθνών εγώ επικρατώ. Και πράγματι βλέπουμε παρά τους διωγμούς εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του Χριστού, παρά την δυσφήμιση εναντίον του Χριστού, το τι λέγουν εναντίον του Χριστού, επικρατεί και βασιλεύει ο Χριστός στις καρδιές πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων. Έτησε παρεμού συγγνώμη, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου εισή, εγώ σήμερον γεγενικά σε. Τι κάνω αφού κατεστάθην βασιλεύς εις το οροσίον? Διαγγέλω το πρόσταγμα του Κυρίου. Και ποιο είναι το πρόσταγμα του Κυρίου? Το κήρυγμα θα είναι ότι εκείνος που διακηρύσει, ότι διακηρύσει, είναι θεάνθρωπος. Συνεπώς διακηρύσει τη θεανθρωπίνη του φύση και επιπλέον το τριαδικόν του Θεού, το τριαδικόν της θεότητος. Διότι το κήρυγμα είναι: Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει. Που σημαίνει ότι είσαι θεάνθρωπος. Αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση, να μην πολύ πραγμονώ. Που δείχνει ότι το κήρυγμα είναι τα δύο αυτά δόγματα, το τριαδικόν του Θεού. Διότι πως ο Πατήρ λέγει στον Υιόν, πως ο Υιός αποτείνεται στον Πατέρα, και είναι όμως ένας ο Θεός. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, με τον 109 ψαλμό, κάθε εκ δεξιών μου έως αυτό τους εχθρού σου υποπόδιο των ποδών σου. Και ερμηνεύοντας ο Κύριος των ψαλμών, λέει στους Φαρισαίους και τους άφωνες και τα λοιπά εκεί και τους νομικούς, εάν είναι Υιός Δαβίδ ο Χριστός, όπως λέτε, πως τότε ο Δαβίδ εν πνεύματι Αγίο αποκαλεί τον απόγονό του Κύριον? Είναι δυνατόν ο απόγονος να είναι Κύριος και να λέγει ο Κύριος εις τον Κύριόν μου? Ο Κύριος, ο απόγονός μου που είναι Κύριος, εις τον Κύριό μου που είναι στον ουρανό και τον οποίον εγώ προσκυνώ. Είπεν ο Κύριος εις τον Κύριό μου, κάθε εκ δεξιών μου και το καθεξής. Εσιώπησαν οι άρχοντες και οι νομικοί. Του δείχνει εδώ τι? Δείχνει τη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Αυτό είναι το κήρυγμα, αγαπητοί μου. Είναι η σάρκωση του λόγου και το τριαδικόν του Θεού. Αυτό είναι ο μυελός του χριστιανισμού. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι επακόλουθα, είναι συνέπειες. Έτησε παρεμού και δώσωσι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Λέγει ο Πατήρης των Υιών, ως θεάνθρωπον ζήτησε από μένα και θα δώσω σαν κληρονομιά σου τα έθνη και κατοχή σου, κατάσχεσης, κατοχή σου τα πέρατα της γης. Δηλαδή αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως, Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων. Πραγματικά αληθώς είναι μόνον ο Χριστός, παρά τον πόλεμο που του κάνει ο Αντίχριστος. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδηρά, ως σκεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς. Θα τους ποιμάνεις με σιδερένια ράβδο. Και αν υποτεθεί ότι αντιστέκονται σε σένα, δύναστε να τους συντρίψεις όπως ακριβώς ο κεραμεύς τα σκεύη τα κεραμικά. Δηλαδή η παντοδύναμος εξουσία του Χριστού και ιστορικά και εσχατολογικά. Και μην προσκλητήριο τώρα, προσκλητήριο που το κάνει ο Δαβίδ, το κάνει ο Θεός διά του Δαβίδ του προφήτου, και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτητε πάντες οι κρίνονται στην γη. Και τώρα βασιλείς, βάλετε μυαλό, βάλετε σύνεση, παιδαγωγηθείτε σεις που κυβερνάτε τη γη. Με άλλα λόγια, ένα προσκλητήριον επιστροφής εις τον Χριστόν που γίνεται εις τους άρχοντας. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Γίνεται, με άλλα λόγια,
όργανα του Χριστού και της βασιλείας του επάνω στη γη. Δράξαστε παιδείας, δράτομε, δράξ, φούχτα, φουχτιάσατε την παιδαγωγία του Θεού. Μην αφήνετε με άλλα λόγια ευκαιρίες μη παιδαγωγήσεώ σας από εκείνες τις παιδαγωγίες που σας δίνει ο Θεός. Μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύσθε εξοδού δικαίας. Μήπως έτσι η τελική οργή του Θεού και χαθείτε πια, καταστραφείτε. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η παιδεία? Η παιδεία είναι οι πληγές της Αποκαλύψεως. Ενθυμίστε, τους έδωκε και λέγει εκείνη την πληγή και δεν μετανόησαν. Τους έδωκε και εκείνη την άλλη πληγή και ευλασφήμισαν από τον πόνον, αλλά δεν μετανόησαν. Αυτό είναι το κήρυγμα της επιστροφής. Το δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και καθείτε από την οδόν τη δικαία. Όταν εκαθεί εντάχει ο θυμός αυτού, όταν φτάσει πλέον να μην υπάρχει καμία μετάνοια σε εσάς πια και έλθει σε εσάς η κρίση η τελική, που σημαίνει ότι οι ασεβείς θα κριθούν από το Θεό όταν εκαθεί εντάχει ο θυμός αυτού. Και οι ευσεβείς, και οι ευσεβείς, μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Δηλαδή η τελική αμετάκλητος κρίσης και τιμωρία των ασεβών, η ευτυχία των ευσεβών εις την Βασιλεία του Θεού. Αυτός, αγαπητοί μου, είναι ο δεύτερος ψαλμός. Σας τον ανέλησα σύντομα, διότι είναι μία συντομοτάτη επιτομή ολοκλήρου του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ώστε όταν διαβάζουμε τον ψαλμό αυτόν να θυμούμεθα ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι χρήσιμο, είναι πολύ χρήσιμο, και τούτο σαν μια προφητεία προφητείας. Δηλαδή αναφέρεται προφητικότατα ο δεύτερος ψαλμός στο προφητικότατο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και αν ληφθεί υπόψη ότι ο πρώτος ψαλμός είναι εισαγωγικός στο όλο ψαλτήρι, είναι μια εισαγωγή ο πρώτος ψαλμός. Συνεπώς ο δεύτερος ουσιαστικά είναι ο πρώτος ψαλμός του ψαλτηρίου, και αυτό είναι ασυλλήπτου αξίας και μεγαλοπρεπίας που με τον τρόπον αυτόν ανοίγει αυτό το προφητικότατον και το ποικιλότατον βιβλίον που λέγεται ψαλτήρας, ψαλτήρι. Κλείοντας, αγαπητοί μου, το 14ο χωρίο, αυτό που αναλύσαμε, παρατηρούμε ότι ο παλαιοδιαθηκικός τίτλος του Θεού Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων, αυτό να το προσέξετε, αποδίδεται στον Γιαχβέ, στην Παλαιά Διαθήκη. Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων, στον Γιαχβέ, στον Κύριον της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ που αναλύουμε τώρα αποδίδεται στο Αρνίον, δηλαδή στον Ιησού Χριστόν, που σημαίνει είναι ο Γιαχβέ ο Ιησούς Χριστός, που σημαίνει είναι ο Κύριος, που σημαίνει είναι ο Θεός. Εάν στους κυλιαστάς καταφέρουμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, τότε δεν έχουν πουθενά πια να σταθούν, διότι όλο το θεμέλιο της αιρέσεώς των στο σημείο αυτό βρίσκεται. Να πούν ότι ο Γιαχβέ είναι ο Θεός, ο ένας, ένα πρόσωπο, δεν υπάρχουν τρία, και ότι ο Ιησούς είναι ο αρχιδούλος, κτίσμα, φοβερή βλασφημία. Αλλά εάν όμως ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Γιαχβέ, και αυτό φαίνεται μέσα από την ιδία την Αγία Γραφή, τότε τι θα είχαν να πούν? Γι' αυτό σας το ανέφερα, είναι ένα απολογητικό στοιχείο, να το γνωρίζετε. Φυσικά δεν είναι το μοναδικό, υπάρχουν πλήθος πορεία μέσα στην Καινή Διαθήκη που αναφέρονται στην Παλαιά, και στην Παλαιά που αναφέρονται στην Καινή είναι ένα, ναι, ναι, είναι το ένα κρυμμένο μέσα στο άλλο. Η Καινή Διαθήκη είναι κρυμμένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και η Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, και βλέπουμε το τριαδικό δόγμα κρυμμένο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η Καινή Διαθήκη να αποκαλύπτει το τριαδικό του Θεού και να φανερώνει ότι ο Υιός
ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Τότε για μας είναι πλέον η αλήθεια ότι ο Θεός είναι ένας και τριαδικός, μία ουσία, τρία πρόσωπα. Και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος εσαρκώθη, ενυνθρώπισε. Αυτό είναι το α και το ω της πίστεώς μας και της θρησκείας μας, αγαπητοί μου. Αυτό είναι. Το καταλάβατε, αυτό είναι. Ότι ο Θεός είναι ένας τριαδικός, θα το πω άλλη δεύτερη φορά, και ότι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο, εσαρκώθη. Και παραμένει σαρκωμένο. Διότι δεν απέβαλε, γιατί και αυτό το αιρετικό λένε χιλιαστέ. Και παραμένει σαρκωμένο και θα παραμένει στους αιώνας των αιώνων, διότι έχουμε την υποστατική ένωση θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Ένα πρόσωπο είναι. Δεν είναι δύο πρόσωπα. Και αυτή η ανθρωπίνη φύση είναι η μεγάλη προσέγγιση να πλησιάσει οι κτήσεις. Αυτό το Θεό και μάλιστα ο άνθρωπος για να θεωθεί. Ακόμη, όπως είδαμε στο χωρίον, οι Άγιοι θα συμπολεμήσουν μετά του αρνίου, εμένοντες εις την πίστη και την ευαγγελική αρετή. Χαρακτηρίζονται κλητοί, εκλεκτοί και πιστοί. Ως προς το κλητός και εκλεκτός, είναι εκείνο το οποίο ο Κύριος είπε, πολλοί είναι οι κλητοί, αλλά ολίγοι είναι οι εκλεκτοί. Κλητός είναι ο καλεσμένος. Εκλεκτός είναι εκείνος ο οποίος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού και θα αξιοποιήσει το κάλεσμα του Θεού. Και λέγονται ακόμη και πιστοί, κοιτάξτε, κλιμακωτά, κλητοί, εκλεκτοί και πιστοί. Εδώ πιστός δεν σημαίνει ότι πιστεύει, αλλά σημαίνει αξιόπιστος. Είναι εκείνο το οποίο λέγει ο Κύριος, «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ». Δηλαδή, μπράβο δούλε αγαθέ και αξιόπιστε, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Συνεπώς, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά έχουμε στους Αγίους, ότι είναι κλητοί, εκλεκτοί και πιστοί. Αυτοί θα συμπολεμήσουν μετά του αρνίου, θα νικήσει το αρνίο και μαζί με εκείνον θα νικήσουν και αυτοί. Και η νίκη είναι να μείνουν όρθιοι, γιατί πραγματικά, εάν η αγάπη του Χριστού μας καθιστά πλήτους, τότε εμείς με τη βοήθεια τη δική του πρέπει να αποδειχθούμε εκλεκτοί και πιστοί, αξιόπιστοι. Και τότε θα έχουμε ήδη νικήσει στην κάθε εποχή. Μην νομίζετε, σας το έχω πει πολλές φορές, κάθε εποχή είναι εσχατολογική. Χωρίς αυτό να αποκλείεται ότι έχουμε όντως έσχατα. Έχουμε όντως έσχατα. Αλλά η κάθε στιγμή αποτελεί στιγμή εσχατολογική. Και ο καθένας δίνει τη μαρτυρία του, δίνει τη μάχη του, δίνει το παρόν του ως κλητός, ως εκλεκτός και ως πιστός. Και λέγει μη, τα ύδατα αείδες ου υπόρνη κάθητε λαοί και όχλοι εισί και έθνη και γλώσσα. Και μου λέγει, τα νερά που είδες, συνεχίσει ο άγγελος να περιγράφει, που υπόρνη κάθεται, είναι λαοί, όχλοι, έθνη, γλώσσες. Στίχος 15 του 17 κεφαλαίου. Μετά την περιγραφή του θηρίου έρχεται η περιγραφή της πόρνης γυναικός. Είναι αξιολογοτάτη, όπως θα δείτε στη συνέχεια, και έχει να μας αποκαλύψει σπουδαίες πτυχές που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Και ιστορικός, η αρχαία Βαβυλώνα, που είναι η Βαβυλώνα Ρώμη, φέρουμε μόνο τη Βαβυλώνα, και ιστορικά η Βαβυλώνα ήταν χτισμένη παρά τον Εφράτη και εκυκλούτο από πολλές διόρυγες. Συνεπώς, ιστορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Βαβυλώνα ήταν επί των υδάτων. Κατά την ερμηνεία του Αγγέλου, όπως είδατε, τα νερά, τα ύδατα επί των οποίων κάθεται αυτή η πόρνη Βαβυλώνα Ρώμη,
Είναι λαοί, όχλοι, έθνη, γλώσσες. Κατά τη συνήθεια του προφήτου, του Ιερού Ευαγγελιστού, να αναφέρει περιγραφικώς τους λαούς. Είναι τα έθνη που κατεκτήθησαν υπό της Ρώμης και αποτελούν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Προφανώς όμως αυτοί που είναι κάτω από τη Ρωμαϊκή κατοχή, λαοί, δέχονται την φθοροποιών ενέργεια της Ρώμης, που είναι η ειδωλολατρία και η ηθική εξαχρίωση. Γι' αυτό συνεχίζει ο άγγελος: και τα 10 κέρατα αείδες και το θηρίον, ούτι νησίσουσι την πόρνη και ηρημωμένη ποιήσουσιν αυτήν και γυμνήν, και τα σάρκας αυτής χάγονται και αυτήν κατακάθσουσιν εμπειρή. Περίεργη συμπεριφορά. Τα 10 κέρατα, όπως είδαμε προηγουμένως, είναι 10 βασιλείς, δηλαδή αριθμός συμβατικός, σχετικός, που δείχνει τους υποτελείς βασιλείς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το θηρίον είναι ο Σατανάς. Εναλλάσσεται άλλοτε ο Αντίχριστος και άλλοτε ο Σατανάς, διότι όπως είδαμε στην ερμηνεία επισήμως από τον άγγελο, όπως ο αριθμός 7, 7 κεφάλια, ναι, είναι άλλοτε τα όρη της πόλεως επί της οποίας κείται, συγγνώμη, η πόλη επί της οποίας, η πόλη η οποία κείται επί των ωραίων, των 7, η επτάλοφος Ρώμη, και άλλοτε να είναι 7 βασιλείς. Δηλαδή με τον ίδιο αριθμό εξυπηρετούνται δύο ερμηνείες από τον άγγελο, επίσημη ερμηνεία, που είναι κατατεθειμένη μέσα στην ιδία, στο ίδιο κείμενο, έτσι και εδώ. Άλλοτε είναι το θηρίον ο Αντίχριστος και άλλοτε είναι ο Σατανάς, ο οποίος ενεργεί δια του Αντιχρίστου. Όλοι αυτοί, δηλαδή το θηρίον ο Σατανάς και οι 10 βασιλείς, θα μισήσουν την πόρνη, δηλαδή τη Ρώμη. Περίεργη και απροσδόκητη συμπεριφορά. Πριν όμως ερμηνεύσουμε, αγαπητοί μου, τα πράγματα αυτής της περίεργου συμπεριφοράς, ας δούμε την περιγραφή του ξεπεσμού, του ξεπεσμού της πόλης. Τα υποτελή έθνη που χωρίς να πάψουν να αποτελούν αντίθετες δυνάμεις, στρέφονται δι' επαναστάσεων εναντίον της Ρώμης και την ερημώνουν από το αυτοκρατορικό της Κύπρο. Ιστορικά ομιλώ. Ο Αλάρικος, ο Ούλρικ, πρώην σύμμαχος των Ρωμαίων, φοβερός στρατοκράτης, περιέργος χριστιανός, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα από χριστιανισμό. Βρισκόμεθα στα τέλη του 4ου αιώνα και αρχές 5ου αιώνα, ηγέτης των Βυσιγότων, επιτίθεται για δεύτερη φορά εναντίον της Ρώμης το 410 μετά Χριστόν, και κυριολεκτικά την απεγύμνωσε από τον τεράστιο πλούτο της. Μια μικρή παρένθεση: εζήτησε λίτρα, τα οποία του δώσαν. Ζήτησε πολύ χρυσόν και πολύ άργυρον, και αναγκάστηκαν οι Ρωμαίοι, κυκλωμένοι μες στα τείχη, οι ένδοξοι Ρώμοι, αν διαβάσετε τι κτίσματα υπήρχαν την εποχή εκείνη, άλλο πράγμα μέσα στην Ρώμη, άλλο πράγμα. Και εκείνο που λυπήθηκαν, λέγει, ήταν ένα χρυσούν άγαλμα το οποίο λιώσαν για να το προσφέρουν στον Αλάρικον. Ήταν η θεά Αξία. Το λυπήθηκαν γιατί ήταν αληθινά εργοτέχνης. Ο Αλάρικος ήρθε και στην Ελλάδα, κατέκτησε και την Ελλάδα. Δηλαδή πως την κατέκτησε? Στρατοκράτης ήταν, σας είπα, επιδρομεύς ήταν,
πρώην σύμμαχος των Ρωμαίων, κουβαλούσε και τα γυναικόπαιδα μαζί και κατέβαινε αργά-αργά. Πήγε στην Αθήνα, τη ρήμαξε, πήγε στην Κόρυθρο, τη ρήμαξε. Ό,τι αρχαίο έβρισκε, προπαντός στην Κόρυθρο, όχι τόσο την Αθήνα. Όχι τόσο την Αθήνα. Τη σεβάστηκε την Αθήνα. Προπαντός στην Κόρυθρο. Όπου έβλεπε αρχαίων ειδωλολατρικών ναών, τον εγκρέμισε. Ο ίδιος είχε την συνείδηση ότι είναι το οργισμένο χέρι του Θεού. Έτσι έλεγε ο ίδιος για τον εαυτόν του. Ήταν μία μάστιγα. Πραγματικά. Αυτός εξάλλου και τον Ατήλα καλλιέργησε. Ας μην προχωρούμε περισσότερο. Το θέμα είναι ότι τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί η Αποκάλυψη για να φανερώσει την καταστροφή της, όπως ηρημωμένη, γυμνή, φάγονται τα σάρκας αυτής και αυτή η κατακάψουση εμπειρή, όλα αυτά δείχνουν ότι η Ρώμη ήδη έπεσε και εξεπληρώθη ιστορικά κατά γράμμα ό,τι ανεφέρθη από το βιβλίο της Αποκαλύψης. Μας καταπλήθη η ακρίβεια της εκπληρώσεως της προφητείας. Φυσικά αυτή η καταστροφή της Βαβυλώνος Ρώμης αποτελεί ένα πρότυπο. Ένα πρότυπο που είναι για κάθε Βαβυλώνα Ρώμη κατά τη διαδρομή της ιστορίας έως τα έσφατα. Κάνει εντύπωση, αυτό είναι τώρα το περίεργο, πως το θηρίον, συμπιώσατε δε ότι με λεπτότητα αποφεύγει ο Ιερός Ευαγγελιστής να κάνει περιγραφή της, του ρημάγματος της Ρώμης. Αποφεύγει. Εκείνο που είναι περίεργο είναι ότι η Ρώμη, ενώ ήταν θεμελιωμένη επί του Σατανά, η πόλη που κάθεται πάνω στο θηρίον, η πόλη αυτή που τα φωνικά σχέδια του Σατανά εναντίον των χριστιανών πιστά υπηρέτησε, η πόλη αυτή τώρα δέχεται την επίθεση των συμμάχων της και την επίθεση του διαβόλου. Η ιδία η Ρώμη την επίθεση του διαβόλου, του θηρίου. Γιατί αυτό φαίνεται πολύ περίεργο, πάρα πολύ περίεργο, αγαπητοί μου. Το θηρίο στρέφεται εναντίον της Ρώμης. Πώς να σας το πω, να το παραστήσουμε έτσι. Η Ρώμη, η πόρνη γυναίκα, κάθεται επάνω στη ράχη του θηρίου. Να το ζωγραφίσουμε. Για μια στιγμή τα 7 κεφάλια του θηρίου με τα 10 κέρατα γυρίζουν και δαγκώνουν τον αναβάτη, την πόρνη γυναίκα. Την κατασπαράσουν. Περίεργο. Ο διάβολος. Αγαπητοί μου, αυτός είναι ο διάβολος. Δηλαδή, για εκείνους που γνωρίζουν τις μεθοδίες του διαβόλου, δεν εκπλήσονται καθόλου. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο διάβολος είναι απαρχής ανθρωποκτόνος, που σημαίνει ότι ο διάβολος σε χρησιμοποιεί στα κακοποιά του σχέδια, υπόσχεται πολλά, αλλά κατόπιν σε ρίπτει εις αυτή την καταστροφή. Είναι εκείνο που με μία φράση ο Κύριος είπε, ο μη συνάγων μετεμού σκορπίζει. Μία, θα λέγαμε, ενιολογική παρήχηση αυτού του λόγου του Κυρίου είναι διαβολομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα, ή αν θέλετε ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Το δεύτερο είναι καλύτερο, ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Πώς θα σκορπάει ο διάβολος? Πώς ο Κύριος είπε ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει? Δηλαδή, αν δεν μαζέψεις μαζί μου, λέει ο Κύριος, στην πραγματικότητα σκορπίζεις. Δηλαδή, μέσα στα έργα σου υπάρχει το στοιχείο της αυτοκαταστροφής, της αυτοφθοράς. Γιατί? Γιατί ο διάβολος αυτό κάνει. Σε βάζει να απομακρυνθείς από τον Χριστό και μετά να σε αφήσει να καταστραφείς πραγματικά. Αυτή είναι η συμπεριφορά του διαβόλου. Και έρχομαι να σας δείξω μερικά πράγματα. Όταν ο διάβολος υποσχόταν στον Κύριο στην έρημο ότι θα του δώσει όλες τις βασιλείες της γης εάν πες και τον προσκυνήσει, ήταν μια απάτη.
διότι ο ίδιος ο διάβολος ήθελε να τρικλοποδήσει τον Κύριο και να τον οδηγήσει στην καταστροφή, διότι είδε στο πρόσωπό του, είδε τον αντίπαλο. Μη πάτε μακριά. Ο Αντίχριστος τι θα είναι? Θα είναι εκείνος ο οποίος θα έχει αποδεχτεί να προσκυνήσει τον διάβολο για να πάρει τις βασιλείες της οικουμένης. Εκείνο δηλαδή που ο Χριστός είπε στους πειρασμούς του, «Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά, Κύριον των Θεών σου μόνο λατρεύσεις», ο Αντίχριστος θα έχει φτάσει σε αλαζονία τέτοια που θα ήθελε και αυτός να θεοποιηθεί, και κατόπιν ο διάβολος τον εγκαταλείπει και καταστρέφεται ο Αντίχριστος. Όταν ακόμα ο διάβολος βάζει τους μάγους, τους πνευματιστάς και τους σατανιστάς και τους έχει υποχείριά τους και οργανά τους για να στρέφονται εναντίον των ανθρώπων και να τους καταστρέφουν, τι νομίζετε, αυτοί που είναι οι εκλεκτοί του Σατανά τους περιποιείται και αυτούς τους οδηγεί στην καταστροφή? Θυμούμε κάποτε έναν στρατιώτη μας διηγήτο, ήταν και αυτός παρόν σε μια δαιμονική, θα λέγαμε, επίκληση που έκανε κάποιος γνωστός του και τον είχε πάρει και αυτόν νύχτα, και οι δαίμονες είπαν σε αυτόν τον κάποιον, μάγος ήτο, τι τον πήρε σε αυτόν παρέα? Αυτός ο στρατιώτης, ο οποίος μας τα διηγείτο μέσα στο θάλαμο του 404 νοσοκομείου, και την άλλη μέρα το πρωί του έδωσαν πολύ ξύλο οι δαίμονες αυτού, και την άλλη μέρα το πρωί του έδειχνε του στρατιώτου, του λέει, κοίταξε την πλάτη μου, ήτανε γεμάτο από πληγές που το έκαναν οι δαίμονες. Το διάβολο, αδελφέ μου, πιάνεις φίλο, πηγαίνεις στην πόρτα του διαβόλου να πάρεις πληροφορίες, να σου πει τούτη εκείνη την υπόθεση, αν θα παντρευτείς ή όχι, αν θα γίνεις καλά ή όχι κτλ. Στου διαβόλου την πόρτα. Ο διάβολος θέλει το καλό σου. Πιάνεται ο διάβολος φίλος? Είναι δυνατόν ποτέ? Αλλά παραβάλλατε ακόμα, θα λέγα, και τη σύγχρονη σατανολατρία, αυτούς τους σατανιστάς που καταλήγουν ήδη, τα διαβάζουμε στις εφημερίδες, καταλήγουν στο θάνατο, στα ναρκωτικά και όλα αυτά ύστερα από μια οργιαστική σατανολατρία. Είναι φρίκι, μια περιγραφή σατανολατρία. Και πώς από αυτούς πεθαίνουν, σκοτώνονται μεταξύ τους κλπ. Ενώ λατρεύουν τον διάβολο. Ο διάβολος εκεί τους οδηγεί. Θυμηθείτε ακόμη σε μια μεγαλύτερη κλίμακα τα πράγματα. Θυμηθείτε παρακαλώ τη συμμαχία του Χίτλερ και του Στάλιν, προκειμένου να κατασπαράξουν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Προκειμένου να κατασπαράξουν την Πολωνία. Και τι έκανε μετά ο Στάλιν, ο Χίτλερ? Ενώ είχε συμφωνία με τον Στάλιν για να φάνε την Πολωνία, μετά ο Χίτλερ στράφει εναντίον του Στάλιν. Δηλαδή τι βλέπει κανείς εδώ? Μία δαιμονική συμπεριφορά. Αυτό κάνουν οι δαίμονες και αυτό και εμπνέουν στους αρχηγούς των κρατών για ένα αλληλοφάγωμα. Αλληλοφάγωμα. Για τον διάβολο δεν υπάρχει συμμαχία. Αν υπάρχει συμμαχία, θα κρατήσει τόσο όσο για να προπαρασκευαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ένα αλληλοφάγωμα. Σας θυμίζω εκείνο το γνωστότατο ανέκδοτο που αναφέρεται στον διάβολο και είναι βέβαια κάτι που αφορά όλους εμάς τους πιστούς, που χρησιμοποιεί, λέει, ο διάβολος τρία εργαλεία για να πειράξει τον άνθρωπο. Είναι το σουβλί, το πάπλωμα και το κουδούνι. Με το σουβλί έρχεται και σε τριβελίζει στο αυτή και σου λέγει, κάντο αυτό, πήγαινε εκεί, πράξε αυτή την πράξη, κλέψε από εκεί, πόρνευσε παραπέρα, μη φοβάσαι, έχω ένα ωραίο πάπλωμα και θα σε σκεπάσω. Αν είσαι καταχραστής από το δημόσιο ή το ιδιωτικό ταμείο, μη φοβάσαι, παίρνε λεφτά και εγώ θα σε σκεπάσω. Μη φοβάσαι καθόλου. Πείθεται ο ταλέπρος άνθρωπος. Και μόλις
κάνει την κακή την πράξη, την κατάχρηση και τα λοιπά, και τον σκεπάζει ο διάβολος, δεν τον βλέπει κανένας. Ο ίδιος ο διάβολος παίρνει το κουδούνι και φωνάζει, χτυπάει και λέει: «Ελάτε, τον έχω εδώ από κάτω από το πάπλωμα, πιάστε τον». Αυτός είναι ο διάβολος, αγαπητοί. Έτσι εξηγείται θαυμάσια αυτή η περιγραφή που μας κάνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, πως το θηρίον συμμαχεί με τους 10 βασιλείς για να απογυμνώσουν και καταστρέψουν και ερημώσουν και κατακάψουν την πόρνη γυναίκα, η οποία εξυπηρέτησε όσο καμία άλλη τα φωνικά σχέδια του σατανά. Αλλά ακόμα υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο Θεός αφήνει τα πράγματα να οδηγηθούν στο κακό, διότι το κακό είναι κατά συγχώρηση που λέμε, κατά παραχώρηση του Θεού, διότι το κακό έχει μέσα του τα σπέρματα της αυτοκαταστροφής. Είδατε τι είπε εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι εστράψατε εναντίον της πόρνης. Μάλιστα, τι γίνεται εδώ? Ο Θεός αφήνει τα πράγματα, διότι και τον διάβολο έκανε ελεύθερο και τον άνθρωπο έκανε ελεύθερο, και ο καθένας παρασκευάζει εκείνο που νομίζει και θέλει. Όταν ο διάβολος ή ο άνθρωπος παρασκευάζει το κακό, τότε το παίρνει ο Θεός το κακό στα χέρια του και το κάνει εργαλείον τιμωρίας για τους ίδιους τους ανθρώπους ή για το διάβολο. Αφήνει το διάβολο να συμμαχίσει με τους 10 βασιλείς για να στραφεί εναντίον της Ρώμης. Δηλαδή επιτρέπει στο διάβολο να καταστρέψει τη Ρώμη. Το αφήνει ο Θεός. Αυτό δηλαδή δείχνει πως ο Θεός κινείται, χρησιμοποιώντας και το κακό για να τιμωρήσει ή να παιδαγωγήσει. Δηλαδή η τιμωρία του να είναι ή παιδαγωγική ή καταδικαστική. Και φυσικά πρέπει να το τονίσουμε ότι ο Θεός δεν έχει ούτε μία μετοχή στο κακό. Ούτε ο Θεός παρασκευάζει το κακό. Μη περάσει ποτέ από το μυαλό μας. Πάσα δώσει αγαπή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων, που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφότερος. Από το Θεό δεν υπάρχει κακό, δεν υπάρχει καν τροπή από σκίασμα, δηλαδή μια μεταβολή σκιάς. Δεν υπάρχει τίποτα εις το Θεό. Ο Θεός απλώς χρησιμοποιεί το υπάρχον κακό, το αφήνει και που παρασκευάζουν οι δαίμονες και οι άνθρωποι, και το στρέφει εναντίον των για να τους τιμωρήσει. Να πως το λέγει αυτό που σας είπα τώρα ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Ο γάρ Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών, ποιον αυτών, του θηρίου, του σατανά και των βασιλέων, ποιήσε την γνώμη αυτού». Ποιοι είναι η γνώμη? Είναι η βουλή του Θεού. Να εξυπηρετήσουν τη βουλή του Θεού, δηλαδή το σχέδιο του Θεού. Και ποιήσε μίαν γνώμη, συνεπώς να ομοφρονήσουν στο κακό, και δούνε την βασιλεία αυτών το θηρίο, και να δώσουν οι βασιλείς την εξουσία τους στο θηρίο, άρα και αυτοί είναι αντίθεες δυνάμεις, άχρη τελεστώσιν οι λόγοι του Θεού. Εδώ παρατηρούμε ότι κατά έναν σοφό πραγματικά και εκπληκτικό τρόπο πως ο Θεός χρησιμοποιεί το χαλκευόμενον υπό του διαβόλου και των ανθρώπων κακό. Ολόκληρη η ιστορία, αγαπητοί μου, του Ισραήλ είναι ακριβώς αυτό. Αμαρτάνει ο λαός, ο Θεός στέλνει αλλοφύλους, στέλνει θεϊτήν τους Βαβυλωνίους και λέει: «Θα σας στείλω αλλοφύλους από βορρά, τους Βαβυλωνίους, και θα σας τιμωρήσουν». Και τους τιμωρεί και λέει μετά ο Θεός: «Αλλά εσείς θα μετανοήσετε και εγώ μετά θα τιμωρήσω αυτούς που σας τιμωρήσαν». Μα δεν έβαλε ο Θεός εκείνους να τους τιμωρήσουν, διότι απλούστατα οι Βαβυλώνοι
είχαν αρπακτική διάθεση, επεκτατική, να φτιάξουν κοσμοκρατορία. Αφήνει ο Θεός αυτό το πράγμα, αφήνει να κυριευτούν οι Εβραίοι, διότι αμάρταναν απέναντι στο Θεό, και εν συνεχεία συνέρχονται οι Εβραίοι, μετανοούν και τιμωρεί ο Θεός εν συνεχεία τους Βαβυλωνίους και τους καταστρέφει. Βλέπετε πως ο Θεός κινείται. Ο Θεός απλώς το υπάρχον κακό το χρησιμοποιεί στα χέρια του, όπως ο φαρμακοποιός χρησιμοποιεί τα δηλητήρια στα χέρια του, όχι βεβαίως με σκοπό να δηλητηριάσει, αλλά να θεραπεύσει. Αυτό το έδωκεν του Θεού, και γάρ ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών ποιήσε την εγρόμην αυτού, αυτό το έδωκεν του Θεού σημαίνει αυτή την παραχώρηση, όπως είδαμε, και παρατηρούμε δύο στοιχεία: το πως φροντίζει ο Θεός για τον κόσμο και πως κυβερνά ο Θεός τον κόσμο. Πρόνοια και κυβέρνηση του κόσμου είναι ένα βαθύ μυστήριο, ένα βαθύ μυστήριο αυτής της Θείας Σοφίας, που στις γενικές γραμμές έχει αποκαλυφθεί στους πιστούς. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τι είναι το βιβλίο της Αποκαλύψεως? Αγαπητοί μου, το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ένα παράθυρο να δούμε αυτό το μυστήριο. Αλλά εις τους πιστούς, εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν και βλέπουν πως ο Θεός κινείται μέσα στην δημιουργία, πως κινείται μέσα στην ιστορία, σε ένα γενικό διάγραμμα θα αποκαλυφθεί όμως αυτό το σχέδιο του Θεού και στις λεπτομέρειές του, όταν θα τερματιστεί η Βασιλεία και θα ζούμε μέσα, η ιστορία, και θα ζούμε μέσα εις την Βασιλεία του Θεού. Δια τους απίστους υπάρχει άγνοια, και μόνο γιατί δεν αντιλαμβάνονται ότι η ιστορία έχει τέλος και τη θεωρούν κυκλική την ιστορία, ως επανερχομένη, εκείνο το «οι αιώνες αντιγράφουν αλλήλους», αυτό έχει την αλήθεια του μέχρι σε ενός βαθμού. Αλλά εάν δεχθώ ότι με αυτή τη θέση οι αιώνες είναι κυκλικοί, δηλαδή ξαναγυρίζω στα ίδια πράγματα, τότε αναμφισβήτητα δεν δίδω τέλος στην ιστορία. Αυτοί δεν βλέπουν τίποτε από το σχέδιο του Θεού μέσα στην ιστορία. Άχρη τελεστώσει οι λόγοι του Θεού. Όλα αυτά έως ότου, λέει, ολοκληρωθούν, εκπληρωθούν οι λόγοι του Θεού, δηλαδή οι προφητείες του Θεού. Είναι εκείνο που είπε ο Ιησούς Χριστός: ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, είδε λόγοι μου ουμή παρέλθωση, ή αμήν αμήν λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, άρα θα παρέλθει ο ουρανός και η γη. Ιώτα εν η μία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Θα γίνουν όλα. Πώς θα γίνουν όλα? Παραχωρεί ο Θεός, αφήνει ό,τι αφήνει, το κακό και τα λοιπά, έως ότου γίνουν όλα. Και όταν όλα εκπληρωθούν, τότε δίδει τέλος στην ιστορία. Και η γηνή, οι νίδες, έστιν η πόληση μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης. Και η γυναίκα την οποίαν είδες, είναι η πόληση μεγάλη, που έχει βασιλεία επάνω στους βασιλείς της γης. Με αυτόν, αγαπητοί μου, τον τελευταίο στίχο του 17ου κεφαλαίου και με την τελευταία ερμηνεία του Αγγέλου, είναι η ακροτελεύθερη ερμηνεία του Αγγέλου, γίνεται σαφές ότι η πόρνη που απεισχόλησε ολόκληρο αυτό το κεφάλαιο είναι η Ρώμη, η ιστορική Ρώμη. Σαφέστατα είναι αυτή, λέγει, που είναι βασίλισσα επί των βασιλέων. Και την εποχή εκείνη δεν υπήρχε καμία τέτοια πόλη παρά η Ρώμη, που ήταν η πρωτεύουσα του ρωμαϊκού, απεράντου ρωμαϊκού κράτους. Αλλά φυσικά δεν περιοριζόμεθα μόνο στη Ρώμη, είναι η κάθε, θα λέγαμε, μεγάλη πόλη, η οποία στέκεται αντίθεως και επιδρά επάνω στα έθνη, και μάλιστα εκείνη η οποία θα σταθεί κατεξοχήν, η πόλη του Αντιχρίστου, εκεί δηλαδή που θα κατοικήσει ο προσωπικός και ο έσχατος πλέον Αντιχρίστος.
Μετά τα πάθα είδον άλλον άγγελο καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα εξουσία μεγάλη, και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού και έκραξεν εν ισχυρά φωνή λέγον: έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη και εγένετο κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μεμισημένου. Εισερχόμεθα εις το 18ο κεφάλαιο. Ετελείωσε συνεπώς με τη φράση «με τα ταύτα», ετελείωσε το προηγούμενο όραμα της πόρνης γυναικός που στέκεται κάθεται πάνω στο θηρίο, και έχουμε αλλαγή της οπτασίας. Εμφανίζεται νέος άγγελος που έχει πολύ εξουσία. Του το φανερώνει όχι μόνο τη δύναμή του, εάν υποτεθεί ότι αυτός ο άγγελος είναι συντελεστής της καταστροφής της Βαβυλώνος Ρώμης για να διακηρύξει το έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, αλλά δείχνει με αυτήν τη λάμψη του και την εξουσία του το κύρος του, το κύρος μάλλον, και την αξιοπιστία δια την προφητεία της πτώσεως της Ρώμης. Διότι τη στιγμή που αυτά τα βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής, η Ρώμη μεσουρανεί, αγαπητοί μου. Ακούσατε, η Ρώμη μεσουρανεί. Πράγματι, μέσα στον κολοφόνα, θα λέγαμε, της δόξης και της ισχύως μιας αυτοκρατορίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς, ένας απλός άνθρωπος, να φανταστεί την πτώση αυτής της αυτοκρατορίας. Θυμηθείτε οι παλαιότεροι, όταν οι Γερμανοί κατακτούσαν τη μία χώρα μετά την άλλη στην Ευρώπη, ποιος ποτέ θα φανταζόταν ότι οι Γερμανοί θα έπεφταν? Και όμως έπεφταν. Έτσι λοιπόν, που στο κάτω-κάτω της γραφής, πόσο κράτησε η γερμανική κατοχή στην Ευρώπη? 4 χρόνια. Βάλτε τώρα τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία που κράτησε μερικές εκατοντάδες χρόνια, να πάρετε μία εικόνα. Ποιος μπορούσε να φανταστεί λοιπόν την πτώση αυτής της αυτοκρατορίας? Σε μια λοιπόν εποχή που είναι ο κολοφόν της δόξης της, έρχεται να πει ο άγγελος: έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη, που δείχνει κατά προφητικών τρόπων, προφητική αόριστη αυτή, δείχνει ότι είναι σίγουρο ότι η αυτοκρατορία της Ρώμης θα πέσει. Είναι το προανάκρουσμα, συγγνώμη, το ήδη θα λέγαμε, το προανάκρουσμα αυτής της πτώσεως. Το έπεσε, το θυμόσαστε ως προπαρασκευή δηλαδή της κρίσεως, το είχαμε δει στο 14 κεφάλαιο, και εκεί είδαμε το έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη. Αλλά αυτή είναι η Ρώμη η οποία πέφτει, γκρεμίζεται, όπως θα γκρεμίσει, αγαπητοί μου, και η αυτοκρατορία του Αντιχρίστου, που θα λέγαμε εικόνες αυτή τη ισχύως του Αντιχρίστου είναι αυτά τα οποία λέμε ιστορικά. Όμως, επειδή η ώρα πέρασε, γι' αυτό θα συνεχίσουμε πρώτο Θεός την ερχομένη Κυριακή.